έντονη ανησυχία των αρχών, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες επιχείρησαν να επιτεθούν και σε άλλους δύο αλλοδαπούς, ενώ πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα παρόμοια περιστατικά. Θα δούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί με τη βοήθεια του Πέτρου Καρσιώτη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή. Πέτρο, μέχρι πριν από λίγο καιρό θα ήταν ανήκουστο για τη χώρα μας να έχουμε τέτοιες επιθέσεις. Τα είχαμε ακούσει για ξένες χώρες, αλλά όχι και για την Ελλάδα. Μιλάμε ότι αποδίδεται σε αυτήν την επίθεση ο πρώτος νεκρός με ρατσιστικά κίνητρα. Ο πρώτος νεκρός, ο οποίος είναι ένας νεαρός αλλοδαπός από το Ιράκ, τα πλήρη στοιχεία του οποίου δεν υπάρχουν στην αστυνομία, γιατί δεν είχαν βρει ακόμη τα ανάλογα έγγραφα. Τι συνέβη λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας? Τη νύχτα εξαπολύθηκε πραγματικά ένα κυνηγητό με σκοπό των ατόμων, των δραστών, να σκοτώσουν. Οπλισμένοι με μαχαίρια, φορώντας κράνη, 5 άτομα πάνω σε 4 μοτοσυκλέτες άρχισαν να προσπαθούν να εντοπίσουν γύρω στις 4 σήμερα το πρωί αλλοδαπούς στην οδό Αναξαγόρα, ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από αυτήν. Σε κάποια στιγμή εντόπισαν έναν αλλοδαπό από το Μαρόκο και έναν από τη Ρουμανία. Έκαναν οι δύο να κατέβουν από τις μοτοσυκλέτες να τους επιτεθούν. Κατάλαβαν τις προθέσεις τους βλέποντας τα μαχαίρια και ακούγοντας τις κραυγές τους «έξω από την Ελλάδα θα πεθάνετε», και κατάφεραν με τρέξιμο και ξέφυγαν. Δεν είχαν προλάβει να ειδοποιήσουν την αστυνομία, δεν ξέρουμε αν θα το έκαναν, ώσπου οι 4 μοτοσυκλέτες με τους 5 κρανοφόρους, οι οποίοι φορούσαν μαύρα, κατά μαύρα ρούχα και μπλούζες και παντελόνια, είχαν φτάσει στην οδό Αναξαγόρα. Ακριβώς στην οδό Αναξαγόρα 17 βρήκαν ανύποπτο έναν νεαρό Ιρακινό, τον οποίο εγκλώβησαν ακριβώς στην γωνία και άρχισαν να το χτυπούν ανελέητα με μαχαιριές. Οι μαχαιριές είναι πάνω από 10 που του κατάφεραν, τον άφησαν σχεδόν εμόφυρτο, σχεδόν θανάσιμα τραυματισμένο κάτω στο οδόστρωμα. Εξαφανίστηκαν με τις μοτοσυκλέτες, από τις οποίες είχαν κρύψει τους αριθμούς κυκλοφορίας. Οι άλλοι αλλοδαποί ειδοποίησαν την αστυνομία. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες της αστυνομίας? Έχουν προσαχθεί κάποια άτομα, Πέτρο? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα για την αναζήτηση των δραστών. Όμως να σας πω ότι αυτό το, όπως το αποκαλούν στην αστυνομία, ένα τάγμα θανάτου που πρέπει το γρηγορότερο να εξουδετερωθεί, είχε κατά πανομοιότυπο τρόπο πάλι 4 μοτοσυκλέτες σε πάνω 5 άτομα με μαύρα ρούχα. Είχε επιτεθεί πριν από λίγες μέρες σε Πακιστανούς οι οποίοι είχαν ιδιωτικό χώρο λατρείας στην περιοχή των Καμινίων. Τους είχαν εκτοξεύσει δακρυγόνα για να τους πνίξουν μέσα, και όταν κάποιος ανέβηκε τον χτύπησαν από το υπόγειο, τον χτύπησαν με γροθιά και τον πέταξαν κάτω από τις σκάλες. Είναι ένας ακόμη κρίκος σε μια αλυσίδα παρόμοιων επιθέσεων κατά αλλοδαπών από άτομα των οποίων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καταφέρει η αστυνομία να βρει την ταυτότητα. Πάντως, Πέτρο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι. Με μία δήλωσή του, αμέσως μόλις αντελήφθη ότι το χτύπημα είναι ρατσιστικό και δεν οφειλόταν σε διαφορές ανάμεσα σε αλλοδαπούς, είπε ότι γίνεται σαφές και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τέτοια εγκλήματα θα πατάσσονται αμήλικτα, και έδωσε την εντολή στην ελληνική αστυνομία να ενεργήσει το δυνατόν συντομότερο ώστε να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας.